Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς και βρισκόμαστε στα στούντιο του Pelopak Web TV. Στη σημερινή εκπομπή της λογικής διεργασίας έχουμε καλεσμένη την κυρία Ευαγγελία Γιαδανού, υποψήφια βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης των Ομών Οδόπης, η οποία θα μας μιλήσει για το ρόλο της Εκκλησίας στο μεταναστευτικό. Καλησπέρα κυρία Γιαδανού. Καλησπέρα σας κύριε Μιλωνά. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι απόψε στην εκπομπή σας καλεσμένη και θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα για τα οποία ο κόσμος προφανώς δεν έχει γνώση. Οπότε θα δοθεί μια ευκαιρία, μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να αποσαφηνίσει κάποια πράγματα. Και δικιά μας τιμή είναι που σας έχουμε πάλι καλεσμένη. Πριν όμως ξεκινήσουμε το θέμα, θα θέλαμε να παρουσιάσετε λίγο τον εαυτό σας. Είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, διαμένω μόνιμα στη Ξάνθη από το 1978. Είμαι παιδί μεταναστών, έχω γεννηθεί στη Γερμανία. Έχω τελειώσει το ΤΕΦΑ της Κομωτινής, στον Ομό Ροδόπης. Κατέχω ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση. Έχω 3 ενήλικα παιδιά. Συμμετέχω ενεργά στην Ελλήνων Συνέλευσης από το 2012 με 2013, από την εποχή δηλαδή της κατάθεσης των 600 δις προς την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και έκτοτε δεν σταμάτησα καθόλου να δραστηριοποιούμε. Βεβαίως το 2015 με την δημιουργία του πολιτικού φορέα ήμουνα κανονικά στις επάλξεις και το 2019 υποψήφια ευρωβουλευτής και υποψήφια βουλευτής νομού Ροδόπης, που εξακολουθώ να είμαι και τώρα. Μάλιστα. Θα θέλαμε τώρα να μπούμε στο φλέγον ζήτημα του ρόλου της Εκκλησίας για την εισρωή των μεταναστών στην Ελλάδα. Να μας πείτε όποιες πληροφορίες, φυσικά με αποδεικτικά στοιχεία, γιατί η εκπομπή μας από το όνομά της δηλαδή, θέλει αποδεικτικά στοιχεία. Κύριε Μιλωνά, ο ρόλος της Εκκλησίας απέναντι στο έθνος, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Έχουμε κάνει μια έρευνα στην Ελλήνων Συνέλευσης και βάσει αποδεικτικής διεργασίας έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Ότι η Εκκλησία ανέκαθεν αντιμάχεται το ελληνικό έθνος. Αυτό έρχεται σε μία πλήρη αντίθεση με αυτό το οποίο θεωρεί και νομίζει ο Έλληνας πατριώτης, ο μέσος Έλληνας πατριώτης, ο οποίος έχει ταυτίσει την ελληνικότητα και την εθνική του ταυτότητα με το δόγμα. Εμείς διαχρονικά έχουμε συμπεράνει από τα γεγονότα ότι οι εκπρόσωποι του δόγματος, οι οποίοι ήταν υπέρ του έθνους, ήταν φωτεινές εξαιρέσεις, οι οποίοι πολεμήθηκαν από την επίσημη Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε λίγο πίσω, θα δούμε ότι ήδη από το Βυζάντιο υπάρχει ένας πόλεμος απέναντι στην ελληνικότητα, απέναντι σε κάθε τι ελληνικό. Έχουν φτάσει στο σημείο να γενοκτονήσουν το έθνος μας από τους πρώτους αιώνες της επιβολής του χριστιανικού δόγματος. Εν συνεχεία, την περίοδο της Τουρκοκρατίας βλέπουμε ότι η εξουσία του Σουλτάνου, ο Σουλτάνος βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την Εκκλησία και η Εκκλησία συλλέγει τους φόρους για λογαριασμό του. Ο Σουλτάνος, οι άνθρωποι του μαζεύουν τους φόρους για λογαριασμό της Εκκλησίας. Είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία δηλαδή. Και πάντοτε η Εκκλησία βαδίζει χέρι-χέρι με την εξουσία. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο... Δηλαδή, τώρα σε αυτό το σημείο που είμαστε, υπάρχει μια διαφορά τι εννοεί η Εκκλησία ελληνικότητα και τι είναι η ελληνικότητα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από αυτά που μας είπατε. Ναι, δηλαδή, η Εκκλησία θεωρεί ότι... Μπράβο, για πες. Θεωρεί ότι η πίστη είναι το βασικό συστατικό του καλού, του σωστού Έλληνα, ενώ η ελληνικότητα βάζει ως βάση την λογική σκέψη. Και βλέπετε ότι εδώ υπάρχει σύγκρουση δύο διαφορετικών κοσμοθεωριών, όπως καταλαβαίνετε.
38 παράδειγμα, για παράδειγμα, έτσι για να ενθυμίσω στους τηλεθεατές μας, ήταν ο αφορισμός, για παράδειγμα, των επαναστατών, των πολεμιστών που πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση του 1821. Έτσι, έχουμε απτά παραδείγματα της επίσημης τάσης της Εκκλησίας απέναντι στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Και λέω ότι οι φωτεινές εξαιρέσεις, αυτοί δηλαδή οι ιεράρχες οι οποίοι επέλεξαν να πάρουν την πλευρά του έθνους, ουσιαστικά φτάσαν στο σημείο να το πληρώσουν με τη θυσία τους. Τώρα εδώ που είπατε να συμπληρώσω κάτι, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς το είπε, νομίζω ο Βαρθολομαίος, ότι κάποιοι ξυπόλοιποι ξεσηκωθήκανε και χαλάσανε μία αγαστή συνεργασία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι είναι. Δεν έχουμε θυμάμαι, τώρα δεν κάνω λάθος και δίνω Βαρθολομαίο, μόνο αυτό. Παρακαλώ. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα διαχρονικά. Οπότε, σήμερα με την ανάλυση που θα κάνουμε για το θέμα του μεταναστευτικού, ενώ υπάρχει από την πλευρά των πολιτών η άποψη ότι η Εκκλησία δεν θέλει, είναι μαζί με το ελληνικό έθνος και θα βοηθήσει και θα αντιταχθεί στο σχέδιο της ισλαμοποίησης και της αντικατάστασης του ελληνικού πληθυσμού με αλλογενείς, αυτή την εντύπωση έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες πατριώτες. Σήμερα από τα στοιχεία που θα δείξουμε προκύπτει το εντελώς αντίθετο και θα έλεγα ότι θα αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο αυτού του θεσμού που είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ουσιαστικά είναι κράτος εν κράτη και είναι, βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον σιωνιστή, με τον τραπεζίτη, που βρίσκεται επικεφαλής στην τράπεζα που εποπτεύει όλης της πολιτικής της χώρας μας που οδηγείται σε αυτή την κατάσταση με πάρα πολλούς τρόπους. Το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι ένα από αυτά τα τεράστια προβλήματα που βιώνει σήμερα η πατρίδα μας, παράλληλα με τη φτωχοποίηση και με όλα τα δεινά τα οποία επιβάλλονται στον Έλληνα. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία της Ελλάδος όχι μόνο δεν είναι απέναντι στο μεταναστευτικό, αλλά το ενισχύει, το υποβοηθά με έναν ρόλο συνεργάτη προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και θα αναλύσουμε αυτό το κομμάτι. Συγκεκριμένα, υπάρχει μία ιστοσελίδα στην οποία θα πρότεινα να ανατρέξουν οι τηλεθεατές μας, η οποία ονομάζεται Συνύπαρξης και από κάτω γράφει Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ανήκει σε μία εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ανήκει στην Ιερά Σύνοδο της Ελλάδος, στην Εκκλησία της Ελλάδος. Έχει η Εκκλησία εταιρείες. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, έχει εταιρείες και διαχειρίζεται πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα και μάλιστα πολλά χρήματα υπέρ του μεταναστευτικού. Για την ενίσχυση των προσφύγων, με σκοπό να διεκπεραιωθούν αιτήματα ασύλου, όπως είναι αυτή τώρα η εταιρεία την οποία θα περιγράψουμε τώρα, και εκπονεί μια σειρά από προγράμματα, όπως προγράμματα φιλοξενίας, προγράμματα εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης που αφορούν τους πρόσφυγες και ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα ανήλικα. Αντίστοιχα για τους Έλληνες που έχουν φτωχοποιηθεί, για αυτή τη μερίδα έχει κάνει κάτι, ξέρετε, γνωρίζετε, αν έχει κάνει κάποιο αντίστοιχο με αυτά που κάνει για τους μετανάστες. Θεωρώ πως όχι. Δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθος. Όχι, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα, απλώς σας ρωτάω, επειδή έχετε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, μήπως έχετε ακούσει κάτι περισσότερο από εμένα. Άρα δηλαδή ασχολούνται μόνο με την εισρωή των μεταναστών. Ναι, αν μη τι άλλο δεν έχει μία τόσο συντονισμένη δράση όπως αυτή που περιγράφουμε εδώ. Ωραία. Για συνεχίστε να μην σας διακοπτώ. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η εταιρεία, η μη κερδοσκοπική εταιρεία που σας περιέγραψα, που ονομάζεται Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλινοστούντων και Μεταναστών, η οποία ιδρύθηκε το 2012,
Και από τις 2 Μαρτίου του 2021, δηλαδή πάρα πρόσφατα, μετονομάστηκε σε συνύπαρξης, όπως υπάρχει στην ιστοσελίδα η ονομασία, που από την ονομασία καταλαβαίνουμε ποιος είναι και ο στόχος, έτσι. Ναι. Να συνυπάρξουμε με τους μετανάστες, λαθρομετανάστες, που εδώ ονομάζονται συλλήβδιν όλοι με την ονομασία πρόσφυγες. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει όπως όλοι γνωρίζουμε. Συνύπαρξης λοιπόν, Παύλα, οικουμενικό πρόγραμμα προσφύγων. Συγκεκριμένη ΜΚΟ έχει ένα λογότυπο, το οποίο περιγράφεται στην ιστοσελίδα, στην εισαγωγή. Πρόκειται για 4 καρδιές, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν το σήμα του Σταυρού. Οι 4 καρδιές συμβολίζουν η κάθε μία από αυτές την αγάπη, την αλληλεγγύη, την αποδοχή και την στήριξη. Ο σκοπός της συγκεκριμένης ΜΚΟ της Εκκλησίας, όπως είπαμε, είναι να εκπονήσει ένα πλήθος προγραμμάτων. Να σας πω συγκεκριμένα ότι το διάστημα 2019 με 2020 δημιουργήθηκαν από το κέντρο, το συγκεκριμένο, 4 δομές ασυνόδευτων ανηλίκων, 3 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα, το κέντρο αυτό διαχειρίζεται πάρα πολλά χρήματα. Απόδειξη αυτού υπάρχει σε ένα έγγραφο το οποίο σας έχω στείλει και το οποίο μπορούμε να δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Βεβαίως. Θα ήθελα όμως, επειδή είπατε συνύπαρξη και πιάνομαι από αυτή τη λέξη, πώς είναι δυνατόν, γιατί ξέρουμε ότι οι περισσότεροι που έρχονται είναι μουσουλμάνοι. Όχι περισσότεροι, σχεδόν το 99% είναι μουσουλμάνοι οι μετανάστες. Αυτοί πώς θα μπορούν να συνυπάρξουν με τους χριστιανούς που βλέπουν το Σταυρό οι μουσουλμάνοι και ορίονται? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς η Εκκλησία πώς θα το καταφέρει αυτό το πράγμα? Μήπως θα βγάλει το Σταυρό και από εμάς? Κύριε Μιλωνά, αυτή την απορία δεν την έχουμε μόνο εσείς και εγώ. Είμαι σίγουρη ότι την έχουν όλοι οι Έλληνες πατριώτες, οι οποίοι μάλιστα ασπάζονται την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό κλπ. Είναι αδύνατον να συνυπάρξουν αυτά τα δύο, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το πολιτισμικό, με συγχωρείτε, υπόβαθρο για την αποδοχή της διαφορετικότητας, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο πολιτισμένος κόσμος, δεν την έχει η συντριπτική πλειοψηφία των Ισλαμιστών, οι οποίοι έρχονται μάλιστα από αυτές τις υποανάπτυκτες χώρες, όπου είναι, όπως γνωρίζουμε, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Συρία και... Το καταλαβαίνω, δηλαδή... Συρία ίσως είναι πιο προηγμένη, αλλά αυτό, εδώ γίνονται δεκτοί άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες, οι οποίες είναι σε πολύ άσχημο επίπεδο και διαβίωσης και αντίληψης των πραγμάτων και πολιτισμού, κύριε Μιλωνά. Αυτό βεβαίως είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι ρατσιστικό. Όχι, δεν είναι. Είναι μια ρεαλιστική αποτίμηση. Μα έτσι και παγκόσμια δεν ονομάζουν τις χώρες ανεπτυγμένες και μη ανεπτυγμένες. Δεν το λέμε εμείς, οι ίδιοι το λένε. Ναι. Αλλά ήθελα να καταλήξω στο άλλο, σε αυτό που είπατε, δηλαδή πιάνομαι από τα δικά σας λόγια. Δηλαδή, όταν λέτε τη διαφορετικότητα, εμείς θα την... Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε υποχωρήσεις. Αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν υποχωρήσεις. Έτσι δηλαδή, είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα αμοιβαίο. Είναι μόνο υποχώρηση από εμάς για να δεχτούμε αυτούς. Έτσι είναι, διότι αυτοί το έχουν ούτως ή άλλως γραμμένο στα ιερά τους βιβλία, ότι θα πρέπει να επιβάλλουν το Ισλάμ σε αλλογενείς. Πράγμα το οποίο δεν το λέει στη θρησκεία που υπάρχει στην πατρίδα μας, έτσι. Είστε κατανοητοί. Οπότε εκ των πραγμάτων θα συμβεί αυτό το οποίο λέτε και εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν συγκρούσεις. Λογικό είναι. Προφανώς η Εκκλησία της Ελλάδος τα γνωρίζει όλα αυτά, κύριε Μιλωνά. Θεωρώ όμως ότι συνεργάζεται άψογα με το εγχώριο και το εγχώριο σιωνιστικό καθεστώς είναι η Εκκλησία.
και τα κόμματα εκ των υστέρων. Πρωτίστως η Εκκλησία. Συνεργάζεται άψογα βεβαίως με το Διεθνές Σιωνιστικό Καθεστώς, που έχει ως σκοπό να δημιουργήσει, να αντικαταστήσει ουσιαστικά τον πληθυσμό της Ελλάδος με μία φυλή η οποία θα στη συνέχεια, αφού έρθει σε επιμειξία με τον ντόπιο πληθυσμό, θα δημιουργήσουν μία νεγροειδή αφροασιατική φυλή σε συνδυασμό με τους Ευρωπαίους για να αλλάξουν εντελώς το προφίλ της κοινωνίας και των εθνικών κρατών που θα πάψουν πλέον να υπάρχουν. Αυτό είναι το σχέδιο. Και η Εκκλησία συνεργάζεται πάρα πολύ αρμονικά στο να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Που αυτό δεν αποκλεί, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, θα εξαπλωθεί αργότερα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό γίνεται ήδη και στην υπόλοιπη ήδη, ναι. Ευρώπη. Να σας πω, αν θέλουμε να δούμε το έγγραφο που σας έχω στείλει για να τεκμηριώσουμε και αυτά τα οποία λέμε. Βεβαίως. Πρόκειται για ένα έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. Πρόκειται για μία εντολή πληρωμής, η οποία δίνεται προς τον υπεύθυνο λογαριασμού του έργου ΤΑΔΕ, επιχορήγηση νομικού προσώπου Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλινοστούντων και Μεταναστών, Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων για την υλοποίηση του έργου, δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με ημερομηνία 18 Τρίτου του 2019, αριθμό πρωτοκόλλου 2737. Εδώ πρόκειται για την εντολή, εν τέλει δηλαδή το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την πληρωμή του 1/10 του συνολικού ποσού που διατίθεται για την δημιουργία των δομών φιλοξενίας και πρόκειται για το εξωφρενικό ποσό των 393.192 ευρώ, κύριε Μιλωνά. Μάλιστα. Δηλαδή 3.931.000 ευρώ. 4 εκατομμύρια δηλαδή περίπου, ναι. 4 εκατομμύρια κοντά διατίθονται για τη δημιουργία των δομών και όλα αυτά που συνεπάγονται και υπάρχουν γύρω από όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι αφορά την σύντηση, την στέγαση, τις παροχές που θα δίνονται προς τα άτομα αυτά, την ιατρική τους και τη φαρμακευτική τους περίθαλψη, ακόμη και την εκπαίδευση τους και την ψυχαγωγία τους. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα πολυδιάστατο που περιλαμβάνει και διάφορα επιμέρους προγράμματα που αφορούν την ψυχολογική τους υποστήριξη, το σοκ που έχουν υποστεί ενδεχομένως από την αλλαγή του περιβάλλοντος και για το σκοπό αυτό υπάρχουν, προσλαμβάνονται και ειδικοί άνθρωποι και μισθώνονται. Επιστήμονες δηλαδή που θα διεκπεραιώσουν αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό αλυσβερίσι και μια χρηματοδότηση με το αζημίωτο βεβαίως από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν θα ζημιωθεί από την τσέπη της η Εκκλησία της Ελλάδος, τουλάχιστον αυτό δείχνει, διότι τα χρήματα αυτά θα έρθουν μέσω άλλων φορέων και θα σας πω ενδεικτικά από πού χρηματοδοτείται η συγκεκριμένη ΜΚΟ. Αυτά που σας λέω είναι όλα μέσα στην ιστοσελίδα, μπορεί ο καθένας να περιηγηθεί και να τα διαπιστώσει μόνος του. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών, η Ευαγγελική Εκκλησία της Ρινανίας, η Ομοσπονδία των Προτεσταντικών Εκκλησιών της Ελβετίας,
και κάποιες άλλες ΜΚΟ οι οποίες αναφέρονται και ίσως και άλλες πηγές οι οποίες αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν. Υπάρχουν μέσα όλα τα έγγραφα των πεπραγμένων αναχρονιά. Μπορεί ο καθένας να μπει και να τα διαβάσει αν δεν τα κατεβάσουν και τα αφήσουν σε κοινή θέα. Μάλιστα. Προκαλώ λοιπόν και προσκαλώ όλους τους Έλληνες πατριώτες να μπουν και να δουν τι ακριβώς είναι αυτά τα προγράμματα που παρέχονται προς όλους αυτούς τους επίλυτες, οι οποίοι εισβάλλουν αυτοβούλος και εντελώς απρόσκλητοι στην πατρίδα μας, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανάγκη και χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Βλέπουμε την όμως... ίδια στιγμή, ο Έλληνας αυτόχθονας Ιθαγενής υποφέρει εξαιτίας της τεράστιας οικονομικής κρίσης, η οποία έχει ξεσπάσει και η οποία πλήττει όλα τα νοικοκυριά. Μην ξεχνάτε ότι ενώ υπάρχει αυτή η συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την ίδια στιγμή έχουν θεσπίσει νόμο για να πτωχεύουν τα αφημί των Ελλήνων. Να πηγαίνουν δηλαδή τον Έλληνα αυτόχθονα ηθαγενή σε πτώχευση, πράγμα που θα ισχύσει από τις 1 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις και από τις 1 και κάπου μέσα στο καλοκαίρι για τα φυσικά πρόσωπα, κύριε Μιλωνά. Ναι, μου έκανε όμως, το άκουσα και το, είναι κατανοητό αυτό που λέτε, το είχαμε διαπιστώσει και νωρίτερα, ότι προσπαθούν να βοηθήσουν όλους τους εισερχόμενους, ας τους ονομάσουμε έτσι, και τους ντόπιους ηθαγενείς τους αφήνουν στο έρμεο, τέλος πάντων. Απλώς μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, ότι αυτοί που χρηματοδοτούν είναι, καταρχάς είπατε, η Ευαγγελική Εκκλησία της Ρινανίας, δηλαδή η Γερμανική, γιατί η Ρινανία στη Γερμανία, οι Ελβετοί, που είναι δηλαδή προτεσταντικές εκκλησίες και βοηθούν, δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς τόσο μεγάλο πάθος να βοηθήσουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω από πού προέρχεται αυτό. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο πάνω σε αυτό το ζήτημα, αν ξέρετε κάτι περισσότερο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς εμπλέκονται. Δηλαδή, εμείς έχουμε θεωρητικά με τα σχίσματα και με όλα αυτά, έχουμε κότες με αυτές τις εκκλησίες. Πώς όλες μαζί τώρα ενώνονται για να βοηθήσουν με τόσο περίσσιο πάθος. Όλο το θέμα, κύριε Μιλωνά, είναι το να σβήσει το έθνος των κυριάρχων αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών. Απανταχού της γης. Αυτός ο πόλεμος είναι προαιώνιος, κύριε Μιλωνά. Να πάμε λίγο πίσω. Να πούμε, ας πούμε, ότι μετά την διάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά επιβλήθηκαν οι βάρβαροι στην Ευρώπη δημιουργώντας τα βαρβαρικά βασίλεια και πολεμώντας τους κατατόπους αυτόχθονες ηθαγενείς, οι πολλοί εξ αυτών ανήκαν στο Ελλάνιο γένος, όπως γνωρίζουμε, όπως συνέβη στην Αγγλία με τους Κέλτες, για παράδειγμα, όπως συνέβη στην Ιταλία, για παράδειγμα, όπως συνέβη με τους Βάσκους της Ισπανίας, για παράδειγμα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Και αυτό είναι μία υπαρκτή ιστορία. Η Εκκλησία, λοιπόν, από τα σπάργανα της δημιουργίας της, που τότε ήταν η παπική, η λεγόμενη παπική εκκλησία, η πρώτη εκκλησία που εγκαταστάθηκε, ξεκίνησε τέλος πάντων, ήταν ενιαία, κατόπιν έγινε το σχίσμα. Ουσιαστικά πολεμούσε ανέκαθεν τους αυτόχθονες. Άρπαζε την περιουσία τους με διάφορους τρόπους. Μην ξεχνάτε ότι την περίοδο του Βυζαντίου, με τα Χρυσόβουλα, ο εκάστοτε αυτοκράτορας μπορούσε να δωρήσει ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις ή και ολόκληρα νησιά στην εκκλησία με ένα Χρυσόβουλο. Τέτοια Χρυσόβουλα υπάρχουν μέχρι και στην εποχή μας. Είναι γνωστή η δράση της Εκκλησίας ενάντια στους αυτόχθονες. Το ίδιο έκαναν και στο Άγιο λεγόμενο Όρος, όπου καταπάτησαν τα ιερά των Ελλήνων, την γη των Ελλήνων και εξεδίωξαν τους αυτόχθονες ηθαγενείς από τις πατρογονικές τους εστίες. Αυτό το κάνουν συνεχώς.
είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούν, συσσωρεύουν πλούτο, υλικό, στερώντας την αυθονία από τους πραγματικούς δικαιούχους, που είναι οι Έλληνα άνθρωποι. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν, όπως κατάλαβα, για να αρχίσουμε στην αρχική μας κουβέντα, πώς αλλάξανε τη σημασία του έθνους. Εδώ δηλαδή πρόκειται για μια συστηματική προσπάθεια διεθνοποίησης του κόσμου, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εθνικές συνειδήσεις, εθνικές ταυτότητες, εθνικά κράτη. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Το έχουμε σε όλα τα εθνικά κράτη όπου οι αυτόχθονες δέχονται μια πρωτοφανή επίθεση. Το έχουμε για παράδειγμα στη Σουηδία. Μην βλέπετε που δεν βγαίνει στις ειδήσεις. Δυσανασχετούν οι αυτόχθονες πληθυσμοί από την επιβολή όλου αυτού του μεταναστευτικού ζητήματος. Μάλιστα. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα έντονα και στη Γαλλία, που βγήκε πρόσφατα ο κύριος Μακρόν και κατέδειξε το γεγονός ότι όπου δημιουργούνται αυτά τα γκέτο, τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολύ έντονα προβλήματα. Και σας λέω, δεν τα λένε οι ειδήσεις. Το πώς υποφέρουν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις οι ντόπιοι και πώς κλείνονται στα σπίτια και δεν τολμούν να κυκλοφορήσουν, αυτό δεν θα βγει ποτέ να μας το πει κάποιο δελτίο ειδήσεων. Κατά καιρούς έχουν βγει, μην νομίζετε, έχουν βγάλει, δεν θυμάμαι, κοντά στις Κάνες, νομίζω, στη Γαλλία, είχαν γίνει κάτι φοβερά επεισόδια, αλλά το δείξανε μια φορά και το εξαφανίσανε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Εξαφανίζουν, εντάξει. Ναι. Και πάντοτε, όποτε γίνεται ένα συμβάν με μετανάστες, πάντοτε παίρνουν το μέρος του μετανάστη. Τα ΜΜΕ, έτσι να λέμε, γιατί ποιος θα παίρνει το μέρος. Ναι. Σωστά. Μάλιστα, λοιπόν, υπάρχει αγαστή συνεργασία, όπως είπαμε, και αν περιηγηθεί κάποιος στην ιστοσελίδα τη συγκεκριμένη, θα δει. Με συγχωρείτε λίγο να μπω. Όχι, να κοιτάξετε, θέλουμε ακρίβεια στα στοιχεία. Ναι. Περιγράφει ποιοι είμαστε, ποιο είναι το ιστορικό, η διοίκηση, η οργάνωση και ο σκοπός. Όλα τα προγράμματα που έχουμε πει λίγο πριν, πολλά προγράμματα που αφορούν την κοινωνική ένταξη, όπως είπαμε, των μεταναστών, αφορούν την εκπαίδευσή τους, τη φιλοξενία τους, την επανένωση των οικογενειών και στην κατηγορία νέα βλέπει κανείς την επίσκεψη του κυρίου Μηταράκη, Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, και τη συνομιλία που έχει εδώ στη φωτογραφία στις 10 Φεβρουαρίου με τον Αθηναγόρα, που είναι ο Μητροπολίτης Αχαρνών και Πετρουπόλεως. Πιο κάτω βλέπουμε τη συνάντηση που είχαν με την κυρία Βούλτεψη στις 22 Ιανουαρίου, όπου και πάλι δηλώνει αυτό ότι τη συνεργασία σχέσεων. Κατάλαβα, η συνεργασία που υπάρχει, όπως το είπατε, συνεργασία. Μια άψογη συνεργασία. Ο σκοπός ποιος είναι όμως για τη συνεργασία, να φτάσουμε σε αυτό? Ο σκοπός είναι ένα πλιάτσικο οικονομικό. Μιλάμε για τεράστια κεφάλαια, κύριε Μιλωνά. Βλέπετε ότι μόνο 4 εκατομμύρια διατίθονται για το σκοπό των δομών φιλοξενίας. Η πρώτη δόση είναι το έγγραφο που δείξαμε τώρα, ναι, 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 στη δημοσιότητα. Έτσι. Και η Εκκλησία σκοπεύει μάλιστα να δώσει όλα της τα οικίματα και όλα τα ακίνητα που έχει στη διάθεσή της, να τα αξιοποιήσει με την εκμίσθωση, να τα νοικιάσει δηλαδή, για το σκοπό αυτό, για να στεγαστούν οι ανήλικοι ασυνόδευτοι μετανάστες. Και όταν λέτε οικίματα, πού βρίσκονται αυτά τα οικίματα? Διάσπαρτα ή είναι κάπου συγκεντρωμένα? Διάσπαρτα, κύριε Μιλωνά. Η Εκκλησία κατέχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση συνολικά και πάρα πολλά ακίνητα. Αυτό είναι γνωστό σε όλους μας. Σίγουρα. Απλώς θέλω να πω, μήπως έχουν στοχοποιήσει κάποιο σημείο, βάζουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές.
για να δούμε, να σκεφτούμε και τι προσπαθούν να κάνουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι. Αυτό το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μας πέρυσι, όπου συγκεκριμένα προέβη σε ενοικίαση κτηρίων που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το στρατόπεδο ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο, στη λεγόμενη στα κτίρια της παλιάς μονάδας επιστράτευσης, 1,75 στα Μέγαρα, που ανήκει στην Εκκλησία το κτίριο και οι γύρω εκτάσεις επίσης ανήκουν στην Εκκλησία, όπου υπήρξε πρόταση δημιουργίας δομής μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από την κυβέρνηση και μάλιστα είχαν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες, ενώ ξεσηκώθηκε σύσσωμη η τοπική κοινωνία και αυτά τα σχέδια ματαιώθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία είχε ήδη συμφωνήσει και είχε κάνει την παραχώρηση και μάλιστα γνωρίζουμε από σύμβουλο ή από κάποιον ομιλούντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, που δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος το είπε, ότι η ενοικίαση έγινε έναντι 9.000 ευρώ σε ΜΚΟ. Εδώ ήθελα να καταλήξω, μου απαντήσατε στην ερώτηση που έκανα, δεν ξέρω αν το πω, μου απαντήσατε πλήρως για τις προδιαγραφές που σας είπα. Ορίστε, δίπλα σε στρατόπεδο και στρατόπεδο ειδικών δυνάμεων. Δηλαδή, πώς ξέρουμε ότι εμείς θεωρούμε ότι πράγματι είναι για ανήλικους ασυνόδευτα παιδιά. Πώς δεν ξέρουμε αν θα εισχωρήσουν εκεί μέσα πράκτορες και οτιδήποτε που μπορούν να κατασκοπεύουν τον ελληνικό στρατό και την ελληνική ασφάλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που αναφέρετε και είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, γιατί μιλάμε και μάλιστα για μια δομή 400 ατόμων, κύριε Μιλωνά. Ήταν πάρα πολύ επίφοβο να συμβεί, αλλά το σταμάτησαν σύσσωμοι οι κάτοικοι μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Υπήρξε μια κινητοποίηση και κανείς βεβαίως δεν στράφηκε εναντίον της Εκκλησίας, η οποία βεβαίως ήταν ο αφανής, να πούμε, πρωταγωνιστής. Αφανίσαι, έτσι, ναι, αφανίσαι. Τα βάλανε όλοι με την κυβέρνηση, όρμησαν απέναντι σε κάποιο βουλευτή ονόματι Τσίπρας, ο οποίος πήγε εκεί στο Συμβούλιο να τους ενημερώσει, του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά κανείς δεν τα βάλε με την Εκκλησία, κύριε Μιλωνά, κανείς δεν βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Έτσι ακριβώς, παρά μόνο η Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Μιλωνά, θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Τώρα για να φτάσουμε στο διατάφτα, κυρία Γιαδανού, τι πρόκειται να κάνει η Ελλήνων Συνέλευση σε αυτό το φλέγον ζήτημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και εντάξει, σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι και αυτοί είναι ταλαιπωρημένοι που έρχονται, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα από εκεί και πέρα πώς έρχονται και γιατί επιλέγουν την Ελλάδα, αυτό μην το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, απλώς έτσι λίγο επιγραμματικά να μας εξηγήσετε τι, πώς θα προχωρήσει η Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση, αν και εφόσον χρειαστεί εργατικό δυναμικό, θα επιλέξει ή θα προσκαλέσει ανθρώπους με συγκεκριμένα προσόντα και με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως γινότανε πάντοτε με τους μετανάστες που υπάρχουν και πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο. Θα έρθουν κατόπιν προσκλήσεως, θα απελαθούν όσοι είναι, έχουν κάποιο ποινικό μητρό, όσοι είναι παράνομα στη χώρα και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν ηθαγένεια ελληνική. Αυτή τη στιγμή με πολιτογράφηση παίρνουν ηθαγένεια και με συνοπτικές διαδικασίες θα προωθηθούν στο δημόσιο. Θα προωθηθούν σε θέσεις κλειδιά, στον κρατικό μηχανισμό. Θα αναλάβουν πολιτικό ρόλο και σε λίγο θα μας επιβάλλουν, λόγω της, το ότι είναι σύσσωμοι και λόγω της αριθμητικής υπεροχής που θα έχουν πολύ γρήγορα,
εάν συνεχιστούν βεβαίως οι μεταναστευτικές ροές που από όσο γνωρίζω συνεχίζονται συνεχόμενα, δεν έχουν σταματήσει ποτέ, κάποια στιγμή θα τεθεί θέμα για όλα μας τα δικαιώματα που έχουμε ως αυτόχθονες ηθαγενείς. Θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα. Επομένως, ναι μεν είναι ευπρόσδεκτοι να εργαστούν όσοι μετανάστες το επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν τα ελληνικά ήθη και έθιμα, την ελλάνια κοσμοθέαση, και αν σε περίπτωση δεν το κάνουν, θα φύγουν κατευθείαν, θα απελάβνονται κατευθείαν. Και όπως είπαμε, δεν θα έχουν την ελληνική ηθαγένεια, διότι τα δικαιώματα του Έλληνα αυτόχθονα ηθαγενή και την ελληνική ηθαγένεια την έχουν μόνο, θα τη φέρουν μόνο όσοι αποδεδειγμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση DNA. Αυτό καταλαβαίνετε ότι τους βάζει αυτομάτως στη θέση του υπηκόου, που είναι ένας όρος απολύτως αποδεκτός και που καθορίζει και περιγράφει τον νομικό δεσμό που έχει ένα άτομο με τη χώρα στην οποία διαμένει και εργάζεται. Βεβαίως θα απολαμβάνουν ισονομία κλπ. Και τα δικαιώματα και ένα επίπεδο ζωής, έτσι, και απολαβές ικανοποιητικές, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να μας επιβάλλουν οποιαδήποτε αλλαγή στο πολιτιακό μας γίγνεσθε. Θα υπάρχει δηλαδή ένας απόλυτος έλεγχος, όπως θα γίνει σε όλα τα κομμάτια της κρατικής μηχανής. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάς είναι ένα ξέφραγο αβέλη, κυρία Μιλωνά. Κυρία Γιαννανού, είσαστε απολύτως κατανοητή. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, γιατί η εκπομπή έχει υπερβεί κιόλας το χρόνο της. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, πολύ ευχαρίστως, ή να δώσετε κάποιο μήνυμα για να κλείσουμε και την εκπομπή μας. Θέλω να πω και να απευθυνθώ και προς τους πολίτες του Εύρου, που θεωρούν, νομίζουν, ότι η Ελλήνων Συνέλευσης είναι εχθρική προς το δόγμα και ότι η Εκκλησία είναι σύμμαχός τους στο κομμάτι της δημιουργίας του ΚΙΤ φυλακίου. Αρκεί να θυμηθούν τις δηλώσεις του Μητροπολίτη τους Άνθιμου, που από άμβονος της Εκκλησίας, με συγχωρείτε, είπε δημόσια ότι χρειαζόμαστε τους μετανάστες για να ενωθούμε μαζί τους και να δημιουργήσουμε απογόνους, ότι θα τους αγκαλιάσουμε και ότι τους χρειαζόμαστε. Αυτά όλα δείχνουν την ενιαία και άρρηκτη και συγκεκριμένη στάση την οποία προωθεί ο θεσμός αυτός που οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι με το έθνος, αλλά στην πραγματικότητα είναι απέναντι στο ελληνικό έθνος. Γι' αυτόν τον λόγο καλώ τους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς σε ολόκληρη την Ελλάδα, στον Εύρο, στα νησιά και παντού, να διαβάσουν και να ερευνήσουν με μεγάλη προσοχή και προπάντων με λογική διεργασία όλα τα δεδομένα και να προβούν στα δικά τους συμπεράσματα. Η Ελλήνων Συνέλευσης ήρθε για να δώσει πραγματικά λύση, να ενισχύσει τους Έλληνες για να μεγαλουργήσουν μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Διότι όταν πηγαίνεις με το πιστεύω, ουσιαστικά κάποιος βρίσκεται στο σημείο να σε εξαπατήσει. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Σας καλούμε όλους να έρθετε στα γραφεία μας, στον πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων, που το έθνος ανέκαθεν είχε τα δικαιώματα και τα έχει και αυτή τη στιγμή ενεργοποιείται το έθνος των Ελλήνων, το οποίο να θυμίσουμε ότι ανέκαθεν πολεμούσανε μέσα από τις γραφές τους η σημερινή επικυριαρχή, και αυτό αποδεικνύεται και το γνωρίζουν οι συνέλληνές μας, γι' αυτό θα πρέπει να ενθυμηθούν το τι έχει συμβεί. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαννανού. Πιστεύω ότι λύσατε όλες τις απορίες που είχαν προκύψει. Οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, πιστεύω να σας ξανά έχουμε κοντά μας, να μας λύσετε και άλλες απορίες που τυχόν δημιουργηθούν.
Μόλις μας έρθουν στα χέρια μας αποδείξεις, να είστε σίγουροι, κυρία Μιλωνά, ότι θα τις μοιραστούμε και πάλι με τους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε πολύ και καληνύχτα σας. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.